Και πάλι αγαπητοί μου καταφεύγομαι εις το γεροντικό για να έχουμε μία περισσότερα προκοπή βλέποντας κατά μίμηση πώς ακριβώς έζησαν οι γέροντες της ερήμου για να μπορούμε κι εμείς κάτι να πάρουμε από εκεί ωφέλιμο για να έχουμε πνευματική προκοπή. Λέγει ο Αββάς Ποιμήνη, το να εμπιστευτείς τον εαυτό σου στο Θεό, το να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και το να αφήνεις πίσω σου το δικό σου θέλημα, αυτά είναι τα μέσα της ψυχικής προκοπής. Αλήθεια. Σκεφτήκαμε ποτέ ποια μπορεί να είναι τα σημάδια της πνευματικής προκοπής? Ευχόμεθα πολλές φορές και στους άλλους να έχουν προκοπή. Ο Απόστολος Παύλος λέει σε Ρηπίνη στον Τιμόθεον, ή να σου η προκοπή φανερή ή εν πάση. Για να είναι, λέει, φανερή η προκοπή σου σε όλους. Και βέβαια δεν κρύβεται η προκοπή, όπως και το αντίθετο. Ή όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια του επιστολή, μικρή επιστολή, λέγει, και σου εύχομαι να προκόβεις. Πού προκόβεις? Ώστε λοιπόν σκεφτήκαμε, ξαναλέγω, ποια μπορεί να είναι τα σημάδια της πνευματικής μας προκοπής. Ίσως είναι πολλά, όπως είναι η αύξηση της ποιότητας της προσευχής, η ακτιμοσύνη, να μην ενδιαφέρεται πλέον κανείς για κτήματα κτλ. Και όμως αυτά που σημειώνει εδώ ο Αββάς Ποιμήνη είναι ο καρπός και της προσευχής και της εκουσίου πτωχίας και της ελεημοσύνης και ούτω καθεξής. Ποια να είναι αυτά? Μας λέγει λοιπόν αυτά τα τρία που αναφέρει ο Αββάς Ποιμήνη και τα οποία στην αγάπη σας, αγαπητοί μου, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Το πρώτο, το να εμπιστευτείς τον εαυτό σου στο Θεό, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι τεράστιο θέμα το να μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος συνήθως είναι γαντζωμένος από τις δικές του δυνάμεις. Θα είχα μια ιστορία προσωπική μου να σας πω κάποτε με ένα καΐκι που είχα μπει, αλλά θα αργήσουμε και δεν σας το λέγω, που δεν άφηνα το μεγάλο καΐκι με το μικρό τη βάρκα, γιατί είχε τρικυμία εκεί στην Μεγίστη Λαύρα. Οπότε φοβερό, τη μεγαλύτερη τρομάρα που πήρα στη ζωή μου. Και να μου λέει ο Μούτσος που ήταν μέσα στη βάρκα, άσε το καΐκι, θα με πνίξεις. Δεν άφηνε, γιατί φοβόμουν. Βλέπετε, είναι φοβερό πραγματικά. Ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος, δεν ξέρω από πού, από ποιες δυνάμεις είναι, εκτός από το Θεό. Νομίζει ότι θα διατηρήσει την ύπαρξή του ή την τιμή του ή την ευτυχία του μόνο με τις δικές του προσπάθειες. Και όμως όταν αισθάνεσαι ότι είσαι κάτω από την πρόνοια του Θεού και το βλέμμα του Θεού και την φροντίδα του Θεού, τότε αυτό αποτελεί στοιχείον πνευματικής προκοπής. Δεν έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ότι να ποδογυριστεί, λέει, το σύμπαν, μένω ήρεμος, γιατί πιστεύω στην αγάπη του Θεού. Ακούστε, να ποδογυριστεί το σύμπαν. Αντίθετα, έχουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μαρτυρίες που όταν θα έρχονται τα σημάδια της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, θα πεθαίνουν οι άνθρωποι από το φόβο τους. Βλέπετε. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου ότι εζωγράφησα την πόλη σου στη φούχτα μου και τη βλέπω, λέει, διαρκώς. Την Ιερουσαλήμ, τη ζωγράφησα στη φούχτα μου.
Δηλαδή, σε βλέπω, σε φροντίζω. Γιατί φοβάσαι? Ακόμη λέγει ο Θεός, κι αν ξεχάσει η μάνα το παιδί της, εγώ ποτέ δεν θα σε ξεχάσω. Αν λέει η μάνα επιλύσετε το λιμεΐτα, ξεχάσει το παιδί της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Που υποτίθεται ότι η μάνα δεν ξεχνάει τα παιδιά της. Βέβαια δεν είναι τι βεβαιώνει ο αψευδής Θεός, αλλά πως ο άνθρωπος μπορεί να αποδέχεται τη βεβαίωση του Θεού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι εις τον Θεό, αλλά είναι εις τον άνθρωπο. Πάντως η ξενιτία, βάζω τη λέξη εδώ εισαγωγικών, που είναι η πρώτη αρετή στο μοναχισμό, η εκουσία πτωχία κατά των μακαρισμών, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών, είναι στοιχεία που φανερώνουν την εμπιστοσύνη στο Θεό. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά για την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Αν κανείς έχει εμπιστοσύνη, είναι σημάδι προκοπής. Δεύτερο σημάδι κατά τον Αβά ποιμένα, να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Όταν ο Παύλος εκλήθη στο αποστολικό αξίωμα, αγαπητοί, έλεγε ότι ήταν ο τελευταίος των Αποστόλων. Μάλιστα είχε βεβαιωτάτη την συνείδηση ότι είναι Απόστολος, ούτε μη Απόστολος λέει, ενώ είχε πρώτη σειράς, διότι αν ήταν η δευτέρα σειράς θα ήταν αποστολικός πατέρας και οι επιστολές του δεν θα αποτελούσαν καινή διαθήκη. Ο ίδιος λέει, δεν είδε τον Κύριον ίσον? Συνεπώς είναι εκ των υπερλίων αποστόλων, αλλά βάζει τον εαυτό του τελευταίον. Αργότερα έλεγε ότι είναι ο τελευταίος των ανθρώπων και προς το τέλος της ζωής του έλεγε ότι είναι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Αυτά τα τρία σκαλοπάτια που κατέβαζε ο Απόστολος όσο ορίμαζε στην πνευματική του προκοπή. Έλεγε στους πιστούς που κατηχούσε, χάριτι εστέ σε σωσμένοι, από τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Ακόμη έλεγε, χάριτι Θεού ημί ο ημί, αν είμαι κάτι είμαι με τη χάρη του Θεού. Θα ελέγξει ακόμα καθέναν που νομίζει ότι είναι κάτι και θα του πει, τι δε έχεις ο ουκέλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών. Τι έχεις που δεν τα έχεις πάρει από το Θεό? Και αν έχεις πάρει κάτι από το Θεό, τι καυχάσαι ότι δεν πήρες τίποτα? Εάν αισθάνεσαι την πτωχία σου και αν έχεις κάτι, αυτό είναι δώρο του Θεού. Τότε σπάζεις την τυχόν μεγάλη ιδέα που μπορείς να έχεις για τον εαυτό σου. Και αυτό βέβαια είναι ένα σημάδι μιας πνευματικής προκοπής. Να δούμε και το τρίτο, αγαπητοί. Να αφήνεις πίσω σου το δικό σου θέλημα. Ο Κύριος σαν άνθρωπος είχε βέβαια πλήρη υποταγή στον Πατέρα ως άνθρωπος και μας δίδαξε να λέμε στο Θεό. Όταν του ζήτησαν οι μαθηταί, δίδαξαν ημάς προσεύχες Θε, να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου, να γίνει το θέλημά σου. Και το είπε εις την Γεθσημανή εκείνη τη βραδιά που θα παρεδίδεται, γεννηθεί το θέλημά σου. Το είπε ως άνθρωπος με την ανθρωπίνη του φύση. Πρέπει, αγαπητοί μου, σε κάθε μας ενέργεια να θέτουμε υπόψη του Θεού αυτό που θα ενεργήσουμε. Ποιο Κύριε είναι το θέλημά σου? Τι θέλεις από μένα? Οτιδήποτε είναι, ό,τι είναι, θα λέμε, θέλεις Κύριε αυτό να γίνει έτσι και έτσι. Και αν δεν γίνει, όπως
και εσύ το όπως εμείς το θέλουμε, δεν πρέπει ποτέ να λυπηθούμε. Θα πούμε, δεν το θέλει ο Θεός. Το θέτουμε υπόψη, ενεργούμε, και αν ο Θεός εμποδίσει, σημαίνει, δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θα λυπηθούμε, δεν θα αρχίσουμε να θυμώνουμε, δεν θα στρεφόμεθα κατά του Θεού. Ξέρετε, όταν στραφούμε κατά του Θεού γιατί δεν έγινε το θέλημά μας, αυτό σημαίνει σημαίνει είμαστε πολύ μακριά από το να παραδώσουμε τον εαυτό μας και το θέλημά μας εις το Θεό. Τα πάντα λοιπόν κάτω από το θέλημα του Θεού. Φυσικά πολλές φορές αυτό είναι οδυνηρό. Να μην γίνει το δικό μου το θέλημα, αλλά να γίνει το θέλημα του Θεού. Αλλά ωστόσο αποτελεί στοιχείο πνευματικής προκοπής. Και πρέπει πάντοτε να ερευνούμε, οφείλουμε, να έχουμε, αν έχουμε προκοπή στην πνευματική μας ζωή. Αλήθεια, έχω προκοπή στην πνευματική μου ζωή. Έχω, γιατί αυτό μετράει, αγαπητοί μου, στα μάτια του Θεού. Και τώρα ας δούμε από τον ίδιο Πατέρα, από τον ίδιο Αβά, τον Αβά Τιμένα, κάτι άλλο που λέγει στο 53ο κεφάλαιό του. Το προηγούμενο που σας είπα, αγαπητοί, ήταν στο 36ο, από το 36ο κεφάλαιό του. Και να δούμε λοιπόν τώρα τι λέγει εδώ. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Τιμένα λέγοντας, πώς πρέπει ο άνθρωπος να περάσει τη ζωή του. Του λέει ο γέροντας, ας θυμηθούμε τον Δανίη, όπου δεν βρέθηκε εναντίον του κατηγορία, εκτός από το ότι λειτουργούσε στον Κύριο και Θεό του. Θα το δούμε. Είναι ιστορία. Η απάντηση που έδωσε ο Αβάς Ποιμήν στο ερώτημα ότι πώς πρέπει ο άνθρωπος να περάσει τη ζωή του, ανέφερε σαν παράδειγμα τον Δανίη, δηλαδή ιστορία. Για να δούμε. Πάντως ο λόγος είναι για τον πνευματικό άνθρωπο που ζει εις τον κόσμο. Είναι γνωστό. Προσέξτε, που ζει εις τον κόσμο, όχι σε ένα μοναστήρι, αλλά εις τον κόσμο. Είναι γνωστό ότι ο Δανίη στάθηκε εχμάλωτος μαζί με τους τρεις πέδας, Ιεροσολυμίτης ήταν, στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Ήταν βασιλικού γένους, γένους από τη γενεά του Δαβίδ. Ήταν στη γενεολογία του πρίγκιπας. Ήταν πανέξυπνος, πολύ μορφωμένος, και μάλιστα στην βαβυλωνιακή γραμματεία, όπως και οι τρεις πέδες παραλλήλως με εκείνον. Γι' αυτό και του ανετέθη μεγάλο αξίωμα από τον Ναβουκοδονόσορα. Από την ιστορία ξέρουμε ποιος ήταν ο Ναβουκοδονόσορας. Αυτός λοιπόν του ανέθεσε, όπως και στους τρεις πέδες, ανέθεσε διοικητικής φύσεως αξιώματα, παρότι και αυτός και οι τρεις πέδες ήσαν εχμάλωτοι, εκ των εχμαλώτων. Για να πάρει εκ των εχμαλώτων και να αναδείξει σε υψηλά αξιώματα είναι σπουδαίο. Μάλιστα, τι ήταν ο Δανίη, και να ασχοληθούμε μόνο τώρα με αυτόν, ήταν ένα είδος νομάρχου της Βαβυλώνας, υψηλών αξιώμα. Στα καθήκοντά του ήταν άμεμπτος, πουθενά δεν είχε φταίξει, σε τίποτα δεν είχε κατηγορηθεί, εν τούτης ετέλη τα θρησκευτικά του καθήκοντα άμεμπτα. Σας θυμίζω από τα τρία παιδιά που έπρεπε, πήραν την εντολή, πήρε εντολή ο μάγειρος να τρώνε από το φαγητό το βασιλικό. Εκείνοι όμως δεν έπρεπε να τρώνε από αυτό το βασιλικό φαγητό, διότι ήταν τρόφιμα τα οποία απηγόρευε ο νόμος. Έτσι τώρα και εδώ με τον Δανίη τι συνέβη.
οι εχθροί του που τον φθονούσαν υπέβαλαν στο βασιλέα μία πρόταση να βγάλει διάταγμα, επειδή τον είδαν να ανοίγει το παράθυρό του το πρωί και να κάνει προσευχή εστραμμένος από πλευράς προς ανατολισμού προς τα Ιεροσόλυμα. Και επειδή τον φθονούσαν, υπέβαλαν πρόταση στον Ναβουχοδονόσορα, λέγοντας, χωρίς να το αποκαλύψουν για ποιο λόγο το ζητούσαν αυτό, ότι βασιλιά, για λίγες μέρες να απαγορεύσεις οποιονδήποτε να κάνει προσευχή στο δικό του το Θεό, εκτός από τον πολιούχο της Βαβυλώνος, τον Μαρδούκ. Ήτανε πονηρό το σχέδιό του. Σου λέει, αυτός θα κάνει προσευχή, θα τον καταγγείλουμε και θα πέσει στην δυσμένεια του Ναβουχοδονόσορος. Το όξο δανείο δεν υπέκυψε όμως. Κατά τη συνήθειά του άνοιξε το παράθυρο του διαμερίσματός του που έβλεπε προς τα Ιεροσόλυμα, όπως σας είπα, και έκανε την προσευχή του στον αληθινό Θεό. Δεν εμπόδισε τίποτα να ζει ο Δανείλης στη Βαβυλώνα ως εχμάλωτος, να ζει τον νόμο του Θεού και να λατρεύει τον αληθινό Θεό παρά τις απαγορεύσεις. Προσέξτε, η ιστορία αυτή γιατί λέγεται? Για να μας δείξει κατά τον Αβά ημένα ότι μπορεί κανείς να πολιτεύεται τη ζωή του Θεού, ό,τι αξιώματα και αν έχει, έστω και αν ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό είπε ότι στο ερώτημα πώς πρέπει κανείς να ζήσει, όπως έζησε ο Δανείλ. Εδώ είναι η απάντηση λοιπόν του Αβά ποιμένος. Βέβαια ο κόσμος είναι αλήθεια ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της πνευματικής μας ζωής. Είναι αλήθεια. Αλλά αν κανείς θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, μπορεί, αρκεί να θέλει. Θέλεις, μπορείς. Έτσι το Ευαγγέλιο δεν εδόθη, αγαπητοί, σε εκείνους που είχαν σκοπό να εγκαταλείψουν τον κόσμο. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι το Ευαγγέλιο στην τήρησή του είναι για τους μοναχούς, αυτοί που απεσύστησαν από τον κόσμο, για αυτούς είναι. Για μας τους κοσμικούς τα πράγματα είναι χαλαρότερα, δεν θα φτάσουμε ως εκεί. Να νηστεύσουμε σαρακοστή, γιατί νηστεύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το υπόλοιπο του καιρού της νηστείας είναι για τους μοναχούς. Αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει πολλές φορές. Μπορεί η αποταγή του κόσμου να είναι η πρώτη αρετή του μοναχισμού. Αποτάσσουμε τον κόσμο. Αλλά ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι μόνο η αποταγή του κόσμου με την έννοια του μοναχού. Στην ακολουθία της κουράς αποτάσσεσαι, αποτάσσουμε. Ναι, και όταν κουρεύεται, κουρά εξάλλου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αφιέρωση στο Θεό. Αλλά ρωτώ, μήπως έχουμε και κάποια άλλη κουρά? Μήπως έχουμε και κάποια άλλη αποταγή στο βάπτισμά μας? Εκεί δεν λέμε αποτάσσομε, φεύγουμε από τις τάξεις του σατανά. Και εκεί δεν γίνεται κουρά, που σημαίνει αφιέρωση. Και εκείνα τα λίγα μαλλιά τα ρίχνουμε μέσα στην κολυμβήθρα, δεν τα πετάμε κάπου αλλού, για να δείξουμε την αφιέρωσή μας, για να δειχθεί εδώ ότι είτε βαφτίστηκες είτε είσαι μοναχός, είσαι αφιερωμένος στο Θεό οπωσδήποτε. Άλλο τώρα αν έχεις μία περισσότερα πιο προκομμένη αφιέρωση εις τον χώρο του μοναχισμού. Γι' αυτό γράφει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος σε εκείνους που νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο, το ήθος του Ευαγγελίου, ότι είναι μόνο για τους μοναχούς, γράφει: έγραψα ημίν εν τη επιστολή
νήσι να μίγνιστε πόρνης. Και ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου, ή τις πλεονέκτες, ή άρπαξιν, ή ειδωλολάτρες, επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθήν. Είχε γράψει, μην μπερδεύεστε, λέει, με τους αμαρτωλούς ανθρώπους των κόσμων αυτών. Και μάλιστα αναλυτικά, με τους πόρνους ανθρώπους, με τους πλεονέκτες, με τους ειδωλολάτρες, μην κάνετε παρέα. Δεν ξέρω πως το κατάλαβαν αυτό οι Κορίνθοι. Και τώρα συμπληρώνει και λέει, αν έπρεπε να μην κάνετε, να μην λέτε καλημέρα στους ανθρώπους, να μην πάτε στην αγορά, να μην ανοίξετε το μαγαζί σας, γιατί θα έρθουν ποικιλοί άνθρωποι να ψωνίσουν, τότε λέει οφείλαμε να πάρουμε τα βουνά. Θα ξαναπώ τη φράση, επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθέν, να βγείτε από τον κόσμο. Εγώ τι σας είπα όμως, και σας αφήνω το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι για εσάς που είσαστε εις τον κόσμο, σαφέστατα, αλλά κάνει μία ειδίκευση του πράγματος. Τι λέει, μην δε έγραψα ημίν, μη σειρε να μίγνιστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή ότι είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, το τι ούτω μη δε συναισθεί. Αλλά εάν κάποιος αδελφός που βαφτίστηκε αλλά στραβοπατάει, με αυτό λέει να μην κάνετε παρέα. Αυτό εννοώ, να μην κάνετε παρέα. Το λοιπόν αυτό μη δε συναισθεί, ούτε να τον βάλετε στο τραπέζι σας, ούτε να βρεθείτε στο δικό του τραπέζι. Το συμπέρασμα, το συμπέρασμα ότι με αδελφούς που δεν θέλουν να συμμορφωθούν στα παραγγέλματα του Ευαγγελίου, ενώ κάνουν τον χριστιανό, κάνουν τον χριστιανό, με αυτούς μη δε συναισθεί. Τελείωσε. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι για όλους, σε όλη του την αυστηρότητα, με όλη του την αυστηρότητα, είναι για όλους και για εκείνους οι οποίοι κατοικούν εις τον κόσμο αυτόν. Έχει ένα μακρύ κατάλογο μακαρισμού του μοναχού, αγαπητοί μου, εγώ όμως θα το μετατρέψω, θα έλεγα του χριστιανού, θα δείτε. Όσιος νήλος ο ασκητής, αναφέρεται σε έναν μακαρισμό των μοναχών, θαυμάσιος, θα τον δείτε. Αλλά είναι, θα μετατρέψω λίγο, εκεί που λέει μοναχός θα βάλω χριστιανός. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Άγιος Νήλος ο Σιναίτης. Λέει, μακάριος ο πάντας ανθρώπους ως Θεόν μετά Θεόν λογιζόμενος. Ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος βλέπει όλους τους ανθρώπους μετά το Θεό ότι είναι σαν θεοί μπροστά του. Μακάριος ότι πάντων σωτηρίαν και προκοπήν ως οικίαν μεταπάσης χαράς ορών. Όταν βλέπει την προκοπή των άλλων, των κοσμικών ανθρώπων, χαίρεται. Όχι να λέει, α, εγώ έχω προκοπή, α, η κοσμική, ας. Μακάριος ο πάντων περίψημα εαυτόν λογιζόμενος. Ευτυχισμένος εκείνος ο χριστιανός, ξαναλέω, λέει μοναχός, εγώ το μετατρέπω, ο οποίος πολύ παραπάνω όταν λέμε όχι μοναχός αλλά χριστιανός, που θεωρεί τον εαυτόν του περίψημα όλων. Τι θα πει περίψημα, θα το πω, πατσαμούρα, πώς το λένε, κλωθοσκούφης, πατσαμούρα. Δηλαδή τι είναι, τίποτα, είμαι κάτω από όλους. Ακόμα, κάτι σπουδαίο, εδώ βάζω μοναχός, γιατί όχι χριστιανός, εστίν ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Περίφημη θέση. Εκείνος ο οποίος λέει χωρίστηκε από όλα
και είναι προσαρμοσμένος με όλα. Χαριτωμένο, περίφημο. Για το μοναχό διαμάντι αυτό. Όχι λιγότερο και δια των κοσμικών άνθρωπων. Ενώ κοσμικών, των λαϊκών, όχι κοσμικών, των λαϊκών άνθρωπων. Μη κολλήσεις πουθενά στη ζωή σου. Ναι, θα προσαρμοστείς με όλα, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσεις, να εξυπηρετηθείς και εγώ, αλλά και ταυτόχρονα θα είσαι χώρια από όλα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα το ξαναδιαβάσω. Μοναχός ή χριστιανός εστίν, ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Μοναχός εστίν, θα πει ακόμα, ο ένα εαυτόν με τα πάντων ηγούμενος, δια το ενεκάστο εαυτόν, εαυτόν απαραλήπτος δοκίν οράν. Δηλαδή, μοναχός ή και κοσμικός, εκείνος που νομίζει τον εαυτό του ένα μαζί με όλους, με το να πιστεύει αδιάλειπτα ότι στον καθένα βλέπει τον εαυτό του. Σπουδαίο. Βλέπουμε την εικόνα του Θεού εις τον άλλον άνθρωπο. Σπουδαίο, αγαπητοί μου. Αυτό λοιπόν εννοούσε ο Αββάς Ποιμήν όταν απαντούσε στο ερώτημα πώς πρέπει ο άνθρωπος να περάσει τη ζωή του, και απαντούσε ότι έπρεπε να θυμόμαστε τον Δανιήλ που είχε αξιώματα, ήταν αχμάλωτος, ζούσε στον κόσμο αυτόν, να θυμόμαστε τον Δανιήλ στη Βαβυλώνα, ότι ήταν άμεμπτος παρά το υψηλόν αξιωμάτου. Αμήν.